Αυτός είναι επικουντά, αυτή τη στιγμή δεν τέλειωσε. Τόσο για κάτι πάσα πια καλά γλα δάσκαλε. Ξέρω τι δάσκαλε, κατάλαβες. Ξέρω. Αμπάρ, γιατί το βάφτε, θα το κρυβάξω, θα πάρω τίποτα. Ε, χάλια το ξημένο, μαγαζμένο. Αυτό το κόμμα, δεν είμαι δείξιο. Λοιπόν, εδώ να θα βάλω με το αυτό. Ναι. Παρόφιες. Δεν δώσω ένα πατέρα να επιτιμού κατάλογο, πολλών. Έχεις, Έτσι είναι από το σπίτι που τη δώσεις, το διαταγή. Βάστα λίγο το σκράσο. Καϊνάρ, σουμάδα, αργκυλέ. Δεν θέλω. Αργκυλέ. Τώρα αυτό. Κανέλα, κανέλα. Λέει και χούτα και δεν είσαι. Θα τον βάλω μέτρο να τον κατάλαβω. Έλα. Απάντα. Μου λάσε ρε. Έλα. Ναι, καφές 0,50. Λεφτά. Ναι. Η μισή δραχμή ρε παιδιά, για να βάλει την τούλες. Α, ρε, πετάξε φαρτάλια. Πότε, ύστερα είπαμε. Τι, ένα καρφέ ή καρφό, τι έχουμε, το καρφό. Ναι, τα έχουμε, έχουμε και πράγματα. Στούντιο, δεν έχουμε μέσα ακόμα. Ω, ένα στο μάτσο, τι θα κάνει εγώ έτσι, στούντιο. Στούντιο έχουμε, το ξέρεις. Στούντιο. Όχι, ρίτε, μέσα, ρε, ακούσω. Πάλι να πράξω μια στις προβλίες σας. Τι γέσαι. Τις προβλίες, μέσα στο καλό που φέρω. Μυρίζει. Ε, μυρίζει. Ξεκόλπες κόλπους, έτσι. Τι έκανα, εγώ, τι έπα, πλύνω μόνο. Στην Αγία, αγαπέ, λεφτές μου, στον αγέρα. Ε, τι έκανες, πώς το δώσε. Μέσα στο κάτω. Στον αγέρα δεν βγει προβλία, ρε παιδιά. Όλα με το δύο. Καλά το αφού σου είπα. Βάλαμε τα συγγνώση που είπα τραγουά. Κάτσε. Ε, τώρα τι βάλε, ρε παιδιά, με την προβλία. Βρεθήκανε κομπάρς. Ε, τι να κάνουμε. Περκεφαλαία. Περκεφαλαία θα την κάνει θεός. Την πήρα ακόμα. Όχι την πήρα, την πήρα εγώ. Την έχει παραμένει, θα την ξεπέρνει. Άλλη, πεπιάνα, εντάξει. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ότι αυτό είπε να ξεμπερδέψει, αλλά δεν πιστεύω. Λέω καλά, αν είναι αυτό. Καλά, αν είναι αυτό να ξέρει ανθρώπινη. Αυτό ξέρουμε ποιο θα συνεργαστεί. Ένα να που ένευρε κανέναν. Και πήγα ψέτσο και ο πρώτο δήλωσε τη συμμετοχή στο συνεταιρισμό. Καλά που πήγαν. Ήταν Θεόφιλο πατέρα. Εγώ ένα. Μα θέλω να σου πω. Τον Μπερδούκα ψέφαγε και τον παίρνω τηλέφωνο. Λέγε πάρω το γαβέτ γόλα, είπα. Λέγε το Ελούλα. Θα ναι. Το Θοδωρή. Μπερδούκας και τον Πανέη Λάλλας. Πέντε άτομα. Θέλει ακόμα τρεις-τέσσερις, επειδή τουλάχιστον. Ας μην είναι 10, ας είναι 8-9 τώρα. Πέντε άνθρωποι, τι θα πρωτοκάνω. Είμαστε όλοι επισκηνείς.
Do
Πάει,
τα τσαμπιά. Σαν που απάνω θα το δω. Προσέλευση. Θα σας παρακαλούσαμε, αν είναι δυνατόν, σηκώστε τα παιδιά από τα καθίσματα να καθίσουν οι μεγάλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου αλφα μη αλφα 32 07, αλφα μη αλφα 32 07, να πάρει το αυτοκίνητό του.
προβολέας. Κύριε εκπρόσωπε του διοικητή της 98ΔΤΕ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, στην απόψινή μας βραδιά, προσαρμοσμένη στο αποκριάτικο κλίμα των ημερών, καταφέραμε να σας έχουμε έτοιμο ένα ευχάριστο οδηπορικό στα λαϊκά δρόμενα που γέννησαν και στη συνέχεια ανάπτυξαν και χαρακτήρισαν το Αγιασώτικο Καρναβάλι. Θεωρούμε ότι η σημερινή μας προσπάθεια είναι πρωτοποριακή και μοναδική για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί από τη μια μεριά το αναγνωστήριο με το αρχιακό του υλικό και το ρόλο που έπαιξε στη διάσωση και οργάνωση του καρναβαλικού εθίμου από τα τέλη του περασμένου αιώνα μέχρι το 1984 και από την άλλη μεριά ο Καρναβαλικός Σύλλογος Αγιάσου ο Σάτυρος με την ευθύνη που ανέλαβε από το 1985 για τη διοργάνωση και προβολή των καρναβαλικών εκδηλώσεων, σήμερα ανταμώνουν, συνεργάζονται και παρουσιάζουν αυτό που σε λίγο θα απολαύσετε. Δεύτερον, η προσπάθειά μας είναι πρωτοποριακή και μοναδική, γιατί το οδηπορικό μας, όπως το σκεφτήκαμε και το οργανώσαμε, δεν ξανάγινε. Επιδιώκει να σας ζωντανέψει και να σας οδηγήσει στους σπουδαιότερους σταθμούς της ιστορικής διαδρομής του εθίμου μας, παρουσιάζοντάς σας όλα τα λαϊκά δρόμενα με στόχο διπλό. Να σας ενημερώσει και να σας ψυχαγωγήσει. Αν τώρα καταφέρουμε και να σας ξεσηκώσουμε να λάβετε κι εσείς μέρος στα λαϊκά δρόμενα, η επιτυχία μας θα είναι πλήρης. Στο οδηπορικό μας θα σας οδηγήσουν δύο εκλεκτοί συνεργάτες. Ο Παναγιώτης Κουτσκουδής, που έχει γράψει και τα κείμενα, και ο Γενικός Γραμματέας των Αναγνωστηρίου, Προκόπης Μαϊστρέλης, επίσης, έχουν και την όλη επιμέλεια της εκδήλωσης. Εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων, του Αναγνωστηρίου και του Καρναβαλικού Συλλόγου, τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ακόμη τον Ραφαήλ και Ποσειδώνα Σουσαμλή, για την κατασκευή των σκηνικών, τον Τάσο και Γιάννη Χατζηγιάννη για τη σκηνογραφία και τη διακόσμηση της περικεφαλαίας, τον Αντώνη Βάλεση για την επιμέλεια των προγραμμάτων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυτιλήνης Αρίων για τον δανεισμό δύο στολών, τον Παναγιώτη Καραφίλη για την προσφορά υλικών, την τηλεόραση Αιγαίου και την τηλεόραση Μυτιλήνης που μεταδίδει ζωντανά την εκδήλωσή μας και παρέχει τη δυνατότητα και σε αυτούς που δεν είναι παρόντες να μας παρακολουθήσουν. Ευχαριστούμε και σας κύριε Δήμαρχε για την ολόπλευρη στήριξη και συμπαράσταση. Θεωρώ πως οι πολλές ευχαριστίες ανήκουν στη χοροδία, την παραδοσιακή και την κομπανία του νομοστηρίου και τους καρνάβαλους. Όλοι τρέξανε πρόθυμα να λάβουν μέρος αφήνοντας τις δουλειές τους σε αυτή την κρίσιμη περίοδο του λιωμαζώματος. Νομίζω
πως και μόνο γι' αυτό τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Τέλος, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θα σας διαβάσω ένα φάξ που λάβαμε πρωί. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκλησή σας να παραστώ στην εκδήλωση που διοργανώνεται το Σάββατο και αφορά τις μνήμες Καρνάβαλου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ γιατί σοβαροί λόγοι με υποχρεώνουν να βρίσκομαι τη μέρα αυτή στην Αθήνα. Ωστόσο, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης και να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που τιμήσατε με την παρουσία σας την απόψινή μας εκδήλωση. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να ζωντανέψουμε μπροστά στα μάτια σας τους σπουδαιότερους σταθμούς της ιστορικής διαδρομής του Αγιασώτικου Καρναβαλικού Εθήμου. Μιας διαδρομής που καλύπτει τη χρονική περίοδο από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι και τη δεκαετία του 60. Δεν περιοριζόμαστε όμως μόνο στην αναβίωση των πιο χαρακτηριστικών εθήμων της εποχής εκείνης. Παράλληλα ανοιχνεύουμε, όπως γράφει και ο αείμνηστος στρατής Αναστασέλης, πώς το καρναβάλι εξελίχθηκε από απλό παραδοσιακό έθιμο σε συλλογική πνευματική εκδήλωση τα τελευταία 75 περίπου χρόνια. Πώς έσπασε το φράγμα του κατεστημένου ο αγκρισμός της λαϊκής μούσας και άνοιξε τη δική της νεροφαγή, παρέσυρε πόδια και ρίζωσε σαν παράδοση. Το Αγιασώτικο Καρναβάλι κατάφερε, περνώντας από χίλια μίλια κύματα, να επιβιώσει ως τις μέρες μας, τη στιγμή που πάρα πολλά έθιμα σβήνουν μέσα στο διάβα του χρόνου και τις ραγδαίες αλλαγές των κοινωνικών συνθήκων. Στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας σεριάνισε στα καλτερίμια του χωριού μας το πάθος για τη λευτεριά του λαού. Μετά τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, ύψωσε βροντερή τη φιλιρινική αντιπολεμική του φωνή και άρχισε να ασκεί κριτική και κοινωνικό έλεγχο. Την περίοδο της γερμανικής κατοχής σατήρησε τη διαγραφόμενη συντριβή του ναζιστικού φασισμού και την επερχόμενη απελευθέρωση της πατρίδας. Την περίοδο της χουντικής δικτατορίας, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε αμήλικτα τη δαμόκλειο σπάθη της λογοκρισίας, εντούτοις
άφησε άσβηστα στη μνήμη μας κάποια από τα καλύτερα αριστουργήματα της ιστορίας του. Σήμερα αμήνεται στην επίθεση ξενόφερτων πολιτισμικών στοιχείων που απειλούν να ευνοχήσουν την πολιτιστική μας ταυτότητα, δεν μολύνεται από τη σαπίλα των προϊόντων της ντόπιης και ξένης υποκουλτούρας, αντέχει στον ανελαίητο ανταγωνισμό της τηλεόρασης και γενικά στη σαρωτική έφοδο των μίντια στο χώρο του θεάματος με σκοπό τη μονοπόληση του βασικού κοινωνικού αγαθού της ψυχαγωγίας. Όπως ίσως διαπιστώσατε και από το πρόγραμμα που σας μοιράσαμε, η εκδήλωση αυτή είναι τόσο φιλόδοξη, πολύπτυχη και πολυπρόσωπη, που είναι δύσκολο να παρουσιαστεί χωρίς κάποιες ατέλειες. Γι' αυτό ζητάμε να μας κρίνετε με επιείκεια και να συγχωρήσετε τις όποιες αδυναμίες της. Πάνω από 40 απλοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, επιστρατεύσαμε τις δυνάμεις μας, την αγάπη και το μεράκι μας για το καρναβάλι, για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μια όμορφη, ελπίζουμε, βραδιά, ζωντανεύοντες παλιές θύμισες που για τους παλιότερους ήταν η ίδια η ζωή τους και για τους νεότερους είναι το ερέθισμα και το κίνητρο για τη διαιώνιση της λαμπρής λαογραφικής μας κληρονομιάς. Στην εκδήλωση αυτή, πέρα από την αναβίωση των παλιών καρναβαλικών εθήμων και την αναπαράσταση κάποιων αποσπασμάτων από σάτυρες που άφησαν εποχή, θα σας παρουσιάσουμε ακόμα και κάποια από τα πιο όμορφα και αντιπροσωπευτικά δείγματα της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το έθιμο. Τέλος, οφείλουμε να κάνουμε και την εξής επισήμανση. Είναι γνωστό ότι αναπόσπαστο στοιχείο της καρναβαλικής μας παράδοσης αποτελούν τα παραδοσιακά τρυψίματα, τα λεγόμενα αδιάντρουπα αποκριάτικα τραγούδια που έχουν καθαρά σεξουαλικό περιεχόμενο. Έντονη γενικά είναι η βομολογική διάθεση του Αγιασώτη Καρνάβαλου. Και επειδή εμείς προσπαθήσαμε με αυτή μας τη δουλειά να δώσουμε το αληθινό στίγμα της παράδοσής μας, αφήσαμε στην πάντα σεμνοτυφίες και καθοσπρεπισμούς, απλά και μόνο για να μην βιάσουμε την παράδοση. Γι' αυτό ζητάμε από τους ξένους κυρίως ακροατές και τηλεθεατές μας όχι απλά να δείξουν κατανόηση, αλλά τον απαιτούμενο σεβασμό σε μια μακρόχρονη και, επιτρέψτε μας να καυχόμαστε γι' αυτό, μοναδική ανά το πανελλήνιο παράδοση. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη μαζική σας προσέλευση και σας ευχόμαστε να περάσετε μια αλυσμόνητη βραδιά. Από παραδρομή, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου ξέχασε να σας πει από πού προέρχονταν το φάξ που σας διάβασε. Προέρχονταν από το βουλευτή Λέσβο του ΠΑΣΟΚ, κύριο Φραγκλήρο Παπαδελή. Ξεκινάμε λοιπόν την ιστορική μας αναδρομή και γυρίζουμε το ροδάνι του χρόνου έναν αιώνα και πλέον πίσω, στην τουρκοκρατούμενη Αγιά Σου. Πριν από το Γιαγκίνι, τη μεγάλη πυρκαγιά του 1877, που κατέστρεψε τα 4/5 της Αγιά Σου, ελάχιστα στοιχεία έχουμε για το έθιμο. Όπως αναφέρει ο δάσκαλος Στρατής Κουλαξιζέγης στο έργο του «Θρύλος και ιστορία της Αγιά Σου», από το 1632 και μετά, όταν ο φανατισμός των Τούρκων υποχώρησε αρκετά, γι' αυτό και η περίοδος αυτή ονομάστηκε «Χρόνια της Γαλήνης», οι νέοι καλλιέργησαν το δύστιχο νέο ελληνικό τραγούδι, μιμήθηκαν τον αμανέ των Τούρκων και αναβίωσαν τους κόμους, τις λεγόμενες πατινάδες. Από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και ως το 1939,
τα παλικάρια του χωριού γύριζαν πατινάδα τα απογεύματα κάθε Κυριακής και μεγαλόσκονης. Έφερναν γύρω το χωριό με σταθμούς στα κουητούκια. Ήταν πρόχειρα καφενεδάκια σε κάθε γειτονιά που σερβίριζαν ούζο. Πάντα μια μουσική κομπανία ήταν έτοιμη να διασκεδάσει την κάθε παρέα. Οι κοντομαχαλαδιώτισες κοπέλες, καθισμένες στα σκαμνέλια ή καρυδιά, κατάντικροι στο κουητούκι, προσπαθούσαν με τα κάλλη τους, την τσαχπινιά και τη διαβάθμιση του σογιού τους, να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των παλικαριών που, πίνοντας το ρακί τους, ουρνίζαν τις κοπέλες με γνεψίματα. Η λέξη ουρνίζαν μεταφορικά σημαίνει ερωτοτροπούσαν, φυσικά με καθαρά πλατωνικό τρόπο και προέρχεται από τον ουρνό που ρίχνουν στη σικιά για να γονιμοποιήσει τον καρπό. Αφετηρία για την πατινάδα ήταν η αγορά, κάμπους, και η κάτω αγορά, κάτω κάμπους. Από τους καφενέδες ξεχύρονταν πριν σπερνού για να κάνουν το γύρο του χωριού περνώντας από τα διάφορα κουητούκια. Ο γύρος έκλεινε πάλι με τέρμα τις δύο αγορές. Την ίδια πορεία ακολουθούσαν την αποκριά και οι μασκαράδες με πρόσθετο σταθμό το Σταυρί. Ας πάρουμε όμως μια γεύση παραδοσιακής πατινάδας. Θα ακουστούν δύο πατινάδες. Η πατινάδα με τον τίτλο «Τόσο σκληρή και άπονη» και η άλλη με τον τίτλο «Αμάν Ελένη».
Της Κυριατινής, δηλαδή της Κυριακής της Απόκρεα, και της Τυρινής, δηλαδή της Κυριακής της Τυροφάγου, τα απογεύματα, άρχιζε η παρέλαση των ομάδων στις γειτονιές του χωριού. Έτσι, σε κάθε κουητούκι, εκτός από τις μαχαλαδιώτισες κοπέλες, πλήθος κόσμου βολευόταν στα πεζούλια για να παρακολουθήσει τα τραγούδια τους ή ό,τι άλλο παράστεναν. Ο καλήφωνος της παρέας, ο κορυφαίος, ήταν και αρχινιστής, δηλαδή άρχιζε, ξεκίναγε το τραγούδι που το επαναλάμβανε η παρέα. Ήταν ντυμένος με την καλή του φορεσιά. Τα παλιά τα χρόνια, και ως τα 1890 με 1900 περίπου, βράκα τσοχένια, χασεδένιο άσπρο πουκάμισο,
Ζουνάρι Μπαρμπαρέζικο και Φέση του Νουσλίδικο. Σε κάθε γειτονιά σκουητούκι τραγουδούσαν ένα από τα παλιά παραδοσιακά τραγούδια, όπως ήταν η Σούσα, η Λιγερή, η Απαρνημένη, η Τριανταφυλένια και άλλα. Ύστερα από το έθιμο να είναι ο κορυφαίος του χορού βρακοφορεμένος, κάποιος πρωτοτύπησε στη στολή και από τότε, δηλαδή γύρω στο 1900 περίπου, καθιερώθηκε η περικεφαλαία. Ο αρχινιστής, ντυμένος με τσολιάδικη φουστανέλα, παράστενε το Μεγαλέξανδρο. Σαν βλέπανε αυτό το παρδαλό τσούρμο να περνά, τους έπιανε δέος και θαυμασμός. Τούτος ο μασκαρεμένος Μεγαλέξανδρος στάθηκε για τους σκλαβωμένους ραγιάδες ένα σύμβολο παλικαριάς, μια παρηγοριά. Οι Τούρκοι κάνανε χάζι τις Σιμτσούνες και παραξενεύονταν με τις αλλοπρόσαλες μετεμφιέσεις, χωρίς να πονηρευτούν ποτές πως αυτός ο παλίκαρος σεριάνιζε στα καλντερίμια το πάθος για τη λευτεριά του λαού, δίνοντας ελπίδες στους σκλάβους και ανοίγοντας το ρήγμα με παραβολές. Τα παραπάνω στάθηκαν αφορμή να αγαπηθεί η περικεφαλαία. Έσβησε όμως και χάθηκε οριστικά γύρω στα 1925 με 1930. Από τους πρώτους αρχινιστάδες θα αναφέρουμε τον Θόδωρο Κουκουβάλα, που έδωσε όλη του την περιουσία στο αναγνωστήριο και που στο όνομά του γινόταν από το 1938 τα Βάλια, διαγωνισμός με χρηματικά έπαθλα για τη βράβευση της καλύτερης σάτυρας. Άλλοι αρχινιστάδες ήταν η αδελφή Κουτσκουδή, ο Μιχάλης Ευαγγελινός και αργότερα ο Αριστοφάνης Μολυβιάτης, ο Φάνης Κάναρος, ο Γιάννης Σοφός και άλλοι. Οι περικεφαλαίες, καθώς και οι μουτζουρωμένοι της Καθαρής Δευτέρας, έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στο να μεταδίνουν, να μεταλαμπαδεύουν από γενιά σε γενιά τα πανέμορφα παραδοσιακά μας τραγούδια. Ακολουθεί η αναβίωση του εθίμου της περικεφαλαίας. Τραγουδιέται ένα απόσπασμα από τη Σούσα. Αρχινιστές, ο Παναγιώτης Πατσέλης στο ρόλο του Μεγαλέξανδρου και η Κατίνα Βουλή. Yeah.
λόγοι άρχιζε του τρίψιμου πιπεριού. Αρχινιστής πάλι ο καλήφωνος ή ο αρχηγός της κάθε παρέας. Τα αδιάτροπα, παραδοσιακά όλα σχεδόν, προσωποποιούν τα γεννητικά όργανα, τα βάζουν σε διάλογο, σε αμάχες και παλέματα. Κανένας, μήτε γυναίκα παντρεμένη ελεύθερη, μήτε ακόμα και τα παιδιά, δεν σοκάρονταν, λες και τα τραγούδια αυτά, τα καθαγίαζε το έθιμο και η παράδοση. Απ' τα πιο ενδιαφέροντα παραδοσιακά έθιμα του χωριού μας ήταν οι κουδουνάτοι πειρασμοί. Με προβιές στο σώμα, κουδούνια στα χέρια και πόδια, πάνινα κέρατα στο κεφάλι και βοδινή ουρά στον πισινό, ο αρσενικός και μια μακριά άσπρη φούστα ο θηλυκός χόρευαν αντικριστά. Γύρω-γύρω οι άλλοι, που ήταν κι αυτοί το ίδιο μας καρεμένοι, συνδάβγιζαν τον αγκρισμό του ζευγαριού, ώσπου να φτάσει σε εκστασιασμό. Από τη στιγμή αυτή, ο χορός γίνεται ορμητικότερος. Οι κινήσεις του ζευγαριού θυμίζουν σεξουαλική πράξη και τα μέλη του χορού είναι και αυτά συνεπαρμένα από το ερωτικό μεθύσι. Απλοί άνθρωποι, δίχως να ξέρουν από μυθολογία, παράστεναν τους σάτυρους και τις μενάδες. Ο χορός αυτός εκφράζει το τελετουργικό της ερωτικής ένωσης των δύο φύλων με πιο ρυθμικό σκοπό που τραγουδιόταν τα καθαροδευτεριάτικα τραγούδια. Τα τραγούδια ήταν δύστιχα με θέμα σεξουαλικό. Ας απολαύσουμε όμως τους κουδουνάτους πειρασμούς σε ένα ρεσιτάλ αυθορμητισμού και αποχαλήνωσης. Αρχιπειρασμός ο Θανάσης Καπάτος. Thank you.
Από τα καθιερωμένα στο τυπικό του καρναβαλιού, παρουσίαζαν δικής τους εμπνεύσεως παραστάσεις οι χωρατατζίδες του χωριού. Από τους πιο χαρακτηριστικούς αυτούς τύπους αναφέρουμε τον Προκόπη Καμπέρη 1880 και το γιο του Θρασίβουλο Καμπέρη 1908. Αυτές είναι οι χρονολογίες εμφανίσεώς τους ανθρώπους με έμφυτο πνεύμα. Σύγχρονος τους ήταν και ο Νικόλας Χαλέγης, ο δημιουργός της γένας που άφησε εποχή. Οι εκδηλώσεις της Καθαρής Δευτέρας βαστούσαν όσο αγάντερναν τα κότσια και τα κέφια των αγρυπνισμένων γλεντζέδων. Ώρας περνού καταλάγιαζε το χωριό και οι μουτζουρωμένοι χαλιόνταν, συμβολική λέξη που σημαίνει πως γυμτσούνης ήταν καλοί με το μασκάρεμα και τώρα που πετάνε τη μεταμφίεσή τους ξαναγίνονται άνθρωποι, χαλιούνται. Από την απελευθέρωση του νησιού το 1912 και πέρα η νεολαία στρατεύεται και κουβαλά νέες ιδέες. Στα 1914-15 ο στρατηγός Ιωάννου οργανώνει τη Μεραρχία Αρχιπελάγους και τη στρατιωτική μπάντα με λέσβιους μουσικούς και αρχιμουσικό τον Ταχτατζή. Με το γύρισμα της χρονιάς, ο Γιώργος Ματζουράνης, ο εφές της Αγιάσου, έκανε το πρώτο ρήγμα στην πόλη. Το θέμα ήταν καθαρά αντιπολεμικό και προμήνυμα της αλλαγής στην παράδοση. Το ρήγμα αυτό διευρύνθηκε με τους σύγχρονους του Ματζουράνη, τους Στρατή Τσαμπλάκο και Νικόλα Στεφανή, οι οποίοι με στίχους άτεχνους αλλά χαριτωμένους, στην απλότητά τους προχώρησαν το έθιμο. Η γλώσσα τους ήταν πατσάγι καθαρεύουσας και αγιασώτικης ντοπιολαγιάς. Σύγχρονος των παραπάνω ήταν και ο Γιώργης Σκλεπάρης, ο γνωστός με το επώνυμο Θείος. Ένας πανέξυπνος τύπος, πολυδιαβασμένος, θυμόσοφος αλλά και ρέμπελος. Τα θέματα του πάντα για τον έρωτα και την ανέμελη ζωή. Παρέα με το Θείο έβγαινε και ο στρατής Σκλεπάρης Ιδοντάς και πολλές φορές οι δυο τους καταλήγανε σε διάλογο.
αγαπημένη συνήθεια των παλιών στιχουργών ήταν ο αντικαρνάβαλος ή καρναβαλομαχία. Πάντως τα γαϊδουράκια τους συνήθως αντάμωναν έξω από τα κουλτούκια ή άλλους δημόσιους χώρους και μονομαχούσαν. Όχι βέβαια με τα όπλα, αλλά με τους στίχους τους. Ο καθένας έπεσε το ρόλο του επιτιμητή για κάθε προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό ζήτημα του άλλου. Ψεγάδιαζε τα κουσούρια και τις αδυναμίες του. Αυτός ο ανταγωνισμός συνεχίζονταν μέχρι τελικής πτώσεως, δηλαδή μέχρι ο ένας από τους δυο να εγκαταλείψει τη μάχη, υποκύπτοντας στα ηρωνικά, καυστικά, πικρόχολα σχόλια του αντιπάλου. Καμιά φορά όμως, το τέλος της μάχης έβρισκε τους αντιμαχόμενους συμφυγιωμένους και σαν να συμφωνούσαν ένα είδος ανακοχής, άφηναν στην άκρη τα τευτέρια τους και αποζητούσαν την ευχαρίστησή τους στη μέθη του ποιοτού και του γλεντιού. Ας ξαναζωντανέψουμε λίγο τον αντικαρνάβαλο της Αγιάς. Γίνεται αναπαράσταση τμήματος μιας προκατοχικής καρναβαλομαχίας μεταξύ των σπουδαιότερων καρνάβαλων της εποχής εκείνης, το Μιχάλη Πασχαλιά και το Στρατή Δελόγκου. Στους αντίστοιχους ρόλους, η Θρασίβουλος Γλεζέγης και Δημήτρης Κορομιλάς. Ας ακουνήσω του λιμόν, ας τρίψω και τον στάχιμ. Για δίκη ρέθρο κατά αυτιά, θα ρίσψει η τσιρβούλια. Για μη τις όλες αταπλείς, ας σου διαστείς φασούλια. Έλα κουδάμ παλιού σαλιάρ, χάσει τα σαλιαμπάλια, μη κατηβό και βάλωση σαν γυναίκα στα τσατάλια. Κάτσι καλά καρναβαλί, χατά θα πάθεις μεγάλου. Έχω δωνα ένα μαραφέτ που πίσω θα του βάλω. Куда сгинище с Пасхаля, им цуна изгинменус. Ферите чирс под зеками и дан им дзуроменус. Иси идиус агрию пятнос. Саку падишу страгус. А миси фету пали бус. Σαν μια γουλώνα πάγους.
διλόγους με ψυγάδια σε διαβόλη παλιουπάνα. Άμα σχουρά καμπός καμπός και του Βασίλ Δβαγιάννα. Είμαστε δυο чистые пули, лапки на каршластуме. Сапгажью милу стали зма трагодиями спитуми. Иси саду фонографу. Буду курдизи най. Трагод мизена эгравчи. Ρε Ταρταγάν κεφάλι. Ήσαν που ζεις ή θα μπορείς. Ας κόλσει παντιγερά. Μη γέλησε καρνάβαλος, γιατί δεν έχεις αγέρα. Βλέπω που σήκωσες κεφάλι. Κι είμαι σε απορία. Αφού σε ήχουμε απ' τα πέρς, τσάκ σλάμπης η ξουρία. Πέρς μου διασείς και λόπαξες, γιατί δεν είχες τραγούδια. Σαν έρμου ρούχους λάτσερνες, κραμμένους τα καμπούδια. Ήθελες, λέει, ακριμαστής, σαν τον Ισκαριώτ. Μου πήγες και ξυλάφρωσες κατά το Μαυριγιώτ. Διαβόλου κικιά, κάτσε καλά. Και σδίνω στα προφόνια. Εγώ θα σε πείσω αξουρστής σάτσκα της 10 χρόνια. Εγώ είμαι που σε ξούρσα πέρσι και το βραβείο πήρα και αντίς ρεγάλου ήρπαξης με φτάμουρα μια χείρα. Εγώ πήρα και μια χείρα με τα 7 μουράτ. Μουσί που πας γαδούρα και χαρισκός νουράτ. Να λέγε άμως και μόπερς τα κατήθηρες και έσκασες κουλίμ. Ποδέ μαθήκα η Γυριαβόλ απ' έξω του γιουλίμ. Φέτο όμως θα σε κυνηγώ. Ήσαμ να σε καλδίσω. Με τάνια σαν δεν έρθα κάνεις, θα σε παρατήσω. Κάτσι τη λόγου σύχαση, διαβόλου ουρακουτάγκου. Για να του μάθεις του Ζαναχάκ, θα περαστείς του μπάγκου. Βραβείου πάλι δε μπάσκα. Μόπου γαβηγεί σα σκύλους. Κραμμένος πάλι θα γυρίς, σου πίσω σλάμπου μιλούς. Έλλη μη ουρακουτάγκου ζλό. Πάρει πίσω του λόγους. Έβλεψ τα μούσνα σπουσταρίς που σύνει χαλκουλόγος. Δίχλας. Το όνομα ακούγεται κι ακόμα θα αναξτεί. Ω θα σε κάνω πασχαλιά να γέει σαρακουστή. Τσάρτ!
Πασχαλιά. Σάπικα Στιφανίδης. Να χάθησες το μαυριλιό να ρουκανείς Σανίδης. Εμπουρισί ρε Πασχαλιά. Να βγάλσιμ σότραγο. Έλα εδώ να ζώσω εγώ ένα δροσινό αγκούρ. Βάλ το που πίσω. Απ' του γκουμός σιφέτου βουβάσκι σάζουρνας. Σαν του κταβέλ του λσάρκου τώρα ξυρνουβουλάς. Κρίμα στα τσαλιστέματα, κρίμα στα πάνικελα. Ήβγεις τις άλλα μπαλιά, λέεις, διεβού παλιοτιτέλα. Δεν είσαι εσύ καρνάβαλος. Τίποτα δεν αξίζεις. Τραγούδια φέτου έσδωκαν βαγιά να τσιτζανσείς. Κατέβα πει του γάδαρου. Για γη γυλούν τα κλάς. Γιατί σι ασουλούπου τους την τέλας και αυτλάς. Σαν σκουρδούλα μη φοβάσαι. Όπικη για νησαμιάς. Άμα σπώ δυο ξυγυρισμένα, τσί θα ξυνουσλείς τ' μανιάς. Πού θα μη πας ρε διάβουλη. Χρόν σαν είμαι γυρός, σα φάντ θα πείτε αυτό μπροστάς. Αναπομείς ξηρός. Μη φοβηρείς σαν τα μουρά. Μπαμπάγια εφουβούμι. Μπαμπάγια λέγε μου. Τέρμα πιάγει λογοτριβή, χρόν θα τα ξαναπούμε. Έμχαν, ψέματα στο λέγω. Μη φοβάσαι και σιχπώ. Όρκυλο ρε μου αρ στο λέγω. Απ' να γάφ που σ' αγαπώ. Έλα τη λόγου πιο κοντά. Έλα εδώ να συφλήσω. Ήθελα τσάλα για να σπώ, όμως θα συσπαθήσω. Κι χρόν αν είμαστε γυροί, πάλι να ανταμουθούμε. Τώρα φώναξε τον καρά, ένα ράκι να πιούμε. Α, είδα, μας βάλει. Α, γύρω μας και του χρόνου, γύρω μας. Βαμπάρι και του χρόνου. Άι, πανέ, χέρω να δω. Χέρω να δω, το 1922 και μετά, εκτός από τους παραδοσιακούς πειρασμούς της Καθαρής Δευτέρας και της Περικεφαλαίας, έκαναν την εμφάνισή τους χωρατατζίδες που με τις παρέες τους σατήριζαν ένα σωρό θέματα με διάφορες καταστάσεις. Παράλληλα, οι μικροί δοκιμάζουν τα φτερά τους για τα ποιητικά τους πετάγματα. Από τους λαϊκούς ποιητές αυτούς της περίοδου 35-40, τα επωνομαζόμενα καρναβαλέλια, το καρναβάλι μπήκε σε καινούργια φόρμα. Το τελετουργικό άλλαξε τόπους και χρόνο εμφανίσεων,
και το σημαντικότερο, καθιέρωσε για εκφραστικό του όργανο την αγιασότικη ντοπιολαλιά. Μα ας δούμε τους συντελεστές αυτής της αλλαγής που οφείλεται σε πολλά αίτια. Οι πρώτοι ποιητές της περίοδου 1914-1922 και οι δεύτεροι της περίοδου 1922-1935, επηρεασμένοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή, ξεστράτησαν από τις παραδοσιακές αποκριγές με δική τους σάτυρα που ασκούσε κοινωνικό έλεγχο και κριτική. Οι νέοι της περίοδου 1935-1940 που βίωσαν τις εμπειρίες της πολύπαθης περασμένης γενιάς, η κάποια μόρφωσή τους, η κοινωνική ανακατάταξη, η δικτατορία του Μεταξά, η γερμανική κατοχή, τους ακόνησαν το μυαλό και τους προβλημάτισαν παραπέρα. Έτσι που έκαναν τον Καρνάβαλο πιο πνευματικό και τη σάτυρά του να εκτείνεται ακόμα και σε οικουμενικά προβλήματα που απασχολούν τον όπου γης άνθρωπο. Ο θρίαμβος των νέων φάνηκε καθαρά στα πρώτα βάλια, διαγωνισμό που προκήρυξε το αναγνωστήριο για την καλύτερη σάτυρα το έτος 1938, τιμώντας το μεγάλο ευεργέτη του Ιδρύματος Θόδωρο Κουκουβάλα. Προσφυλής στόχος της σάτυράς τους ήταν οι γέροι, οι γριές και οι κοπέλες. Γιατί άραγε? Γιατί σε γιορτές βακχικές, οργιαστικές, όπως η αποκριά, η νυφαλιότητα των γέρων είναι ατέριαστη με τον ερωτικό οργασμό και τη ζωντάνια των νέων. Η γριά εξάλλου χώνει παντού τη μύτη της. Στα προξενιά, στα διαζύγια, στους καυγάδες, σε κάθε είδους κοτσομπολιού. Αλλά ό,τι ακούνε οι γέροι και οι γριές είναι χάδια μπροστά στην επίθεση που υφίστανται οι κοπέλες από τον Καρνάβαλο. Αν τα γερατιά τους ερεθίζουν, τα κορίτσια με την ερωτική τους δυστροπία, τους σεμνότυφους δισταγμούς, τους συμφεροντολογικούς υπολογισμούς και γενικά με την αντίσταση που προβάλλουν στους ερωτικούς πόθους των παλικαριών, τους κάνουν έξω φερνών. Όλο το χρόνο ο άνδρας σέρνεται πίσω από το φουστάνι, σκλάβος των θέλγητρων των γυναικών. Την αποκριά είναι καιρός να ξεσπάσει, να εκδικηθεί για τις ταπεινώσεις που υφίσταται το ανδρικό γόητρο. Και σαν να του λύνονται ξαφνικά τα μάγια, βλέπει με τα μάτια του Καρνάβαλου τα κορίτσια γεμάτα ελαττώματα. Θα σας παρουσιάσουμε τώρα αποσπάσματα από τη σάτυρα «Ο Περιηγητής» που έγραψε ο Στρατής Αναστασέλης και εκφώνησε ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε Μιχάλης Πασχαλιάς την καθαρή Δευτέρα 7 Μάρτη 1938. Αξίζει να επισημάνουμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή της δικτατορίας του Μεταξά. Παρ' όλα αυτά, ο Καρνάβαλος δεν φημώνεται. Βγάζει στη φόρα τα άπλυτα όλων αυτών που διαφέντευαν τότε τις τύχες του χωριού και των ανθρώπων του. Ας πάρουμε μια γεύση. Εκφωνεί ο Στρατής Μαυρογιάννης. Καλησπυρίζω σας, γριγές, παλικάρια και κουπέλης, κι εσείς βρε γέροι κουτσιροί μη τις κατορμένης θέλεις. Είμαι σοφός περιηγητής, θέλω να γράψω φλάδα τα όσα γέντε στον ντουνιά, στην Αγιά σου και στην Ελλάδα.
Θα πάγω πας στην Αμερική, στην Ασία και στην Ευρώπη. Χειρότερ να βρω έψτευγο πισάς άγριοι ανθρώπ. Απ' το χωριό μου θα πεις αρχή, όχι τα πολλά ψυγάδια. Πουλιώνται γρούνια στο τσαρσί και γρούνια στα λαγκάδια. Είναι χωριό μοναδικό στον κόσμο ξακουσμένο. Ματά το πεις, εν έπεσε σε χέρια του καημένου. Σαν το γονιό του μπανταχτσί πόν έχει ποτέ παράδεις, έδιες πήκαν την κοινότητα γι' πάλιου μασκαράδεις. Μες στο χωριό πυρνά ζουγή γι' ο Σαββατογεννημένος. Εύτος που βγαίνει απ' τα χαμνά, όχιν αρχότ κουγένους. Καμπόσα σόγια έχουνε, νομί μες στο παγκάρ. Γιατί για αρχόν στο τμόνιμα έχειν αλλιώτσαχαρ. Το μπάπτον ξέρσει το τοχού, φτωχή να διαφυτεύγειν. Τα τούτα κίνα της Παναγιάς μορφιά να τα βολεύγειν. Μεις γι' φτωχοί γυρίζουμε ζαλισμένοι σαν τα χαϊβάνια. Μια χαρ μονόλου έχουμε, ασκώνουμε τα μπάνια. Στο κήρυγμα της Νακλησιά παγέν γυμπάς μας τόρσεις. Γι' μεγαλόχαρ να τζιμπαθείς, παντζίγι να πιτσχόρσεις. Ήρτη για ράδα και για σας, γριγές να σας στολίσω. Πολλά ψυγάδια έρχεται, πού να αρχινήσω. Νηστεύ του Σαραντάμερου, δέντρο κρυγιάς και αυγά. Πρώτ είναι στο κήρυγμα και πρώτ στο καυγά. Γι' προξενιάνε γι' ζωγίτς. Γενίστια και τα σίκα. Σαν την έχεις το σπίτ ανιχαράζ, ούλη μέρα σαν την κατσίκα. Του θυμιατό και γιουτζισβές, δρουσί του παλιουπχάνσας. Χάρος για γνήσια κάνει πουλά, πέντσινη και σας ξηχάνσας. Όλα τα βλέπετε στραβά, ό,τι πείσαι οι κουπέλης. Έθμουστε απ' τον καβλωμό που κάνατε προσκέλης. Φάγατε στα ζαμάνια σας, έμαθρουπνή εμσκλήσια. Τσμητάνης τώρα πιάσατε σαγή και σακτουγλήσια. Σεις παντρεμένες έχετε δειμένο του γαδούρ σας, γιατί τώρα τρέχει το νερό στο παλιό γαδούρ σας. Έχετε σκλάβου και κβανί νερό σαν τον αβάφτστο. Τσιχνώστε απάνω σαν αφής του κουρασάν ατάτστο. Πούν και κοπέλες και προυπνές που σιόταν σαν λευκάρια, που παίρναν για τα μάτια των ανάλες τα παλικάρια. Παγέναν όλες τα ιτωνικά και κάναν τα σκαμάτια, α εδώ είναι πάντα η κρεβατή και βγάζει μαλουβράκια. Του λιχνάρ γυαλόφιτζες γουνιά και για τα δουπεράδα ζυμώναν τους πτήσιου τους ψωμί που βάστα μια βδομάδα. Σεις το αδράχτσι τη διάστερια στα χέρια σας δεν πιάνετε. Μου μάθατε όλοι στο καλπλίτς να τρώτε και να κλάνετε. Ουντουλασιόν και μπυρμανάν
κάνετε κάθε μια σας. Φανέρ τσιρό στο μπαρμπεριό να πάτε και τα μια σας. Με μια προβιά μέσα στα μεριά κάνετε τον καμπό σου. Λάκτια πίσω μαλαξιά, αδίτη τα σας δώσω. Με το γυρό το μνίζαρόν. Ξυπεύτ και κβάραφυρα. Μόγι ψωλίστε πάντα ψλά, σαν αν εγκλέει σαν ήρα. Σύρ του γαδούρα δυσινέ, να πάμε εις άλλους τόπους. Γιατί γιουτ μόπουτς κουβιδιάεις, χαμένος πάει ο κόπος. Έτσι φτάνουμε στην εποχή που ένα σωρό γεγονότα άλλαξαν τη μορφή των εκδηλώσεων αυτών. Ο πόλεμος του 1940, η γερμανική κατοχή, η πείνα, ανέκοψαν για 3 χρόνια ακόμα και κάθε σκέψη για καρναβάλια. Τις αποκριές όμως του 1944, στη γερμανοκρατούμενη Αγιάσο, ξέσπασε το πάθος του λαού της για ελευθεριά με την παρουσία του καρνάβαλου που καμάκιαζε τον κατακτητή με τα προφητικά του μηνύματα. Ο κόσμος χρησιμοποίησε το λαϊκό ρήτορα καρνάβαλο σαν εκφραστή των πόθων του. Ο αστρονόμος του συγχωρεμένου Βασίλη Βλαστάρη Ιβαγιάννα με εκφωνητή τον επίσης συγχωρεμένο Βασίλη Χατζηπαναγιώτη Ισκανταγιάρη φέρνει μηνύματα απ' τ' άστρα. Τα βλέπει σαν κράτη και παιχνιδίζει με απλά μα πολυσήμαντα τετράστιχα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η προδιάθεση αυτή του λαού ενάντια στον κατακτητή εκδηλώθηκε πολύ έντονα λίγες μέρες αργότερα με τον πάνδημο γιορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης του Μάρτη που μετατράπηκε σε ανοιχτή αντιγερμανική διαδήλωση και που οδήγησε στο γερμανικό μπλόκο της 28ης Μάρτη 1944 και στα γνωστά αιματηρά αντίπεινα των Γερμανών, τα οποία όμως δεν στάθηκαν ικανά να λυγίσουν το υψηλό αγωνιστικό φρόνημα του λαού μας. Θα ακούσουμε τώρα κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα της σάτυρας «Αστρονόμος» του 1944. Εκφωνεί ο Μιχάλης Βίγλατζης. Καβάρα καινούρια θα σας πω, σαν πίναξη του μίσου. Για να τα δω όμως καλά πρέπει να αστρονομήσω. Γύρσα του ήλιου του φυγάρ, πουρπάτιουμ 10 μήνες. Δεν είδα λυσχυρότης ψαγιάσιος ψουφοκίνης. Καφιόλ, καφιόλ δεν μοιάζεται με τον απάνω κόσμο. Βλέπω παϊκάρια σαν αγγέλ και γυναίκες σαν αυτός μου. Για δε ψωμιά, για δε τυριά, για δε απούλα, θα ανεβώ εντά για το φυράτη μια σακούλα. Νιγέμσα απούλα τα καλά,
ματού για να τφέρω. Του δρόμου τον ξέχασα, καθώ δεν τον ξέρω. Αφήκατνα σε ένα σουφέρ, ένα μπαϊκάρ, μεγάλο, και μ' είπε πως το καλοκαίρ θα τφέρ το δίχως άλλο. Τώρα θα φύγω από το φιγκάρ, θα δω μέσα του Άρη που λάμπει κι ακτινοβουλή κι του ουρανού καμάρι. Βλέπω τα ψάρια σαν κουρμιά, λαβράκια και μπαρμπούνια. Βλέπω και κάτω αγρία φρόπ και είναι διαλόρτα γρούνια. Απ' τον Άρη έφυγα πλιά, θα πάω στην Αφροδίτ που κατηβαίνει και λάζεται με τον Αποσπυρίτ. Η Αφροδίτ είναι η καχπέ και πρώτη στα κουπλιμέντα. Πι την Αφροδίτ ήρθαν στην γη όλα τα σκουλαμέντα. Πι μια αρχής μπαλιό σκρουφά με τα γαμίσια ντόκι. 2000 χρόνια την γαμούν και είναι παραδόκι. Γυμνή την βλέπω ρε παιδιά, μες ζάρες σκουρδισμένες. Βλέπω κι ένα σούρο ανθρώπ μες ψουαριές πρισμένες. Θα φύγω απ' την Αφροδίτ να αστρονομήσω την πουλιά. Αυτή είναι που θα μου τα γεμίσει όλα μου τα σακούλια. Σαν δίτη τσβάλια ζάχαρης, σαν δίτη και καφέδης, πανιέτη να τιμάσετε τα τσκάλια και κυσβέδης. Φασούλες, ρίζα, μπακαλιάρ, μανέστρες, μακαρόνια κι άλλα πουλά που δεν τελειών να τρώμε 1000 χρόνια. Είναι κοντά, πολύ κοντά από όλα τα στρατάλα. Μπορούμε και σκαλώνουμε σαν βάλουμε μια σκάλα. Ας το γυρίσω το σδυρκό να δω και παραπέρα, να δω και την άρκτου ξακουσμένη με τον κρυγιόν αγέρα. Σκουθείτε πάνω, ρε παιδιά, απάνε απνιγούμε. Να βγούμε πει κατά μισή, μη λέγουμε πως ζούμε. Όγινες μας πήκαν οι ρουφιάνοι, οι κλέφτες τα ταβέλια, αλλά καλά να πάθουμε γιατί είμαστε μαρέλια. Χρόνια φούρουμε του Σαμάρ, κανείς δεν το γρήκα. Που δουλεύουμε και παραγεί και τρών τα φοιτικά. Ότι να δείτε πως περνά γιου κόσμου στα ουράνια. Όχι σαν εμάς που μπλέξαμε σε τούτα τα κουβάνια. Έβγιου τα έβρεξε λιουθιός όλα τα περικέτια και ζουν οι ανθρώποι αχόλκευτα χωρίς καμίκη δέρτια. Βλέπω βαρέλα μια σειρά απέδιο στο βουβάρ κι είναι γεμάτα τα ραμά και γλώσσες και χαβιάρ. Βλέπω και ζάχαρ να κατβόλ, ρίζα, κυριά, φασούλες. Αμπείς πλιαστάρ, μη λουγαριές, αμέτρητες σακούλες. Να και του μαύρου του χαβιάρ που λέγαν οι παλιοί. Του τρώγαν απ' μιας αρχής μόνοι καλοί-καλοί. Βλέπω και ένα σύννεφο που κατηβαίνει μη φόρα. Απ' του γόνα του θα κλάσει όποιον μαγκώσει φόρα, κόψει! Yeah! Yeah!
Μαΐου και οι κοπέλες αλλάζουν τόπο για νυφοπάζαρο. Κάνουν βόλτες στον απάνω και στον κάτω δρόμο. Τα ήθη και τα έθιμα, ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές αλλάζουν μετά τον πόλεμο. Φυσά ένα δυνατό ρεύμα αλλαγής. Οι καρνάβαλοι βρίσκουν σε άλλα πόστα τους ακροατές τους. Οι πομπές αλλάζουν δρομολόγιο. Μέσα σε αυτές τις νέες κοινωνικές συνθήκες λαμβάνει χώρα η μεταρρύθμιση του Ανανία Καραμανλή, ενός από τους καλύτερους εκφωνητές της μεταπολεμικής περίοδου. Αυτός έδωσε θεαματικό ύφος στον καρνάβαλο, κατασκευάζοντας μεγάλα άρματα και συνδυάζοντας έτσι τη σάτυρα με την εμφάνιση. Με πυράβλους, παλάτια, σκηνές σε πλατφόρμες και άλλα τέτοια διάφορα, ο καρνάβαλος έγινε αναγκαστικά δυσκίνητος, έτσι που να μην μπορεί πια να σεριανίσει στα καλτερίμια του χωριού. Από την άλλη πλευρά όμως, το καρναβάλι αναδείχθηκε σε σπουδαία συλλογική, πνευματική, λαϊκή εκδήλωση που όμοια της δεν υπάρχει στο Πανελλήνιο. Σήμερα διατηρεί τη μορφή που πήρε με τα πολεμικά. Λαϊκό δρόμενο με έντονα θεατρικά στοιχεία που συνδυάζει σε ολοκληρωμένη θεματική ενότητα τον έμετρο σατυρικό λόγο με την εμφάνιση των αρμάτων. Εκφράζει πιστά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που του κληροδότησε η ιστορία. Την έμφυτη τάση του για διακομόδηση των πάντων που αποτελεί το εύθυμο πρόσωπό του και την άσκηση αυστηρού κοινωνικού ελέγχου με σαφείς αιχμές ενάντια σε κάθε κακό σκήμενο που αποτελεί το σοβαρό, το άγριο καμιά φορά πρόσωπό του. Θα ακούσουμε τώρα αποσπάσματα της σάτυρας του συγκροτήματος Πύραυλους, τον Ανανία Καραμανλή, Παναγιώτη Ταμβάκη και Λευτέρη Ταμβάκη, που εμφανίστηκε το 1958. Εκφωνούν στο ρόλο του γέρου ο Θρασίβουλος Γλεζέλης, στους ρόλους των δύο νέων η Στρατής Μαγλογιάννης και Δημήτρης Κορομιλάς. Τους στίχους του Αντιπύραυλου που γράφτηκαν τότε σε καφενείο από την παρέα τον Μιχάλη Πασχαλιά, Χαρίλαου Κορομιλά, Βασίλη Χατζηπαναγιώτη, σε αντιπερισπασμό του συγκροτήματος του Ανανία, εκφωνεί ο Μιχάλης Κλειδαράς. Του τσκούρτσι του πριγιόν.
αϊκνούν απ' τον αμαξουτό και άλπη μπατουμέ και σκάφτην για τριά γροσιά όλη νύχτα γη καγημένη. Του χειμώνα λιώτη μες τσιλιές σκουλεύγειν καθυρίζειν και σαν ερπλιά του καμουτσέρ όλη του τυρί γυρίζειν. Ιούλιο και Αύγουστο θυρίζειν τσαουνίζειν, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τα κάστανα ραβδίζειν. Χείς ρε γίνει μη φέρητη σι έι του χάλ. Αρχότ θέλητη να στιούλ σαν είχα τη τσιφάλ. Στη δουλειά δεν πά κανένα σας. Σκουνώστη και καθούστη. Με σμέρ σφυρίζει μάκινα κι εσείς ακόμα τσμούστη. Καημένη γερο, πού να ξέρεις του τι σου φουλουγούμε. Θέλεις σας το πω τι κάνουμε. Παλούτσια τυλικούμε. Τώρα δεν δελεύγουν πια οι ανθρώποι. Δελεύγειν οι μηχανές. Γι' αυτό κι εμείς προκόψαμε. Δεν είχα γύρ κανές. Γινήκαμε επιστήμονες και κάνουμε εφευρέσεις. Φαγιά πια δεν θα τρών για φρόπ. Θα ζούμε μητσενέσεις. Βγάλαμε υποβρύχια, ράδια και ραντάρ. Βάλαμε και στι γυναίκες μας βρακί με φερμουάρ. Πήγαμε κι ένα πύραυλο που δώσει τόσο δώρο. Πήγαμε κι ένα πειρασμό που λέγει δορυφόρο. Εμένα άλλο πήγαμε πήρε στο σιχαμπάρ. Αξέχαστ μέρα τ' παπαντής πήγαμε στο φιγκάρ. Μπράβο. Σκαρώσαμε ένα τριχαντήρ στην όμακρο σαν σφίνα. 6,000 μίλια την ώρα πιάνει και... χωρίς μπιζίνα. Ατομική ενέργεια βάζουμε στο καζάνι κι ουράνιο γεμίζουμε που πίσω το κουβάνι. Βάζουμε και κουβάλτιο βραζμένο με τλουσκούν. Πατούμε ύστερα του κμπή και γέρετε κουρσιούν. Για πέμε εσείς τι πήκατε μέσα 2,000 χρόνια. Μάθαν και κάνουν τραχανό και σπτήσια μακαρόνια. Φιγουρατζίδης είστε όλοι και γάζω την κέδης. Μιάνε η δουλειά σας όλμερα χαρτιά με σκαφινέδης. Μης ρε παλκάρια είμαστε με μια ωραία εμστάτσα. Και καφινέ εν ξέραμε λιόμαστε στα σουκάτσα. Μέρα και νύχτα βλέβω.
Αμή είχαμε τα ούλα. Και εμείς όλα τα έχουμε. Έχετε μια σκατούλα. Είμαι 110 χρονών. Γίνηκα μια γκατζουρίδα. Τους κόσα του Μασκαριλίτς που βήτα εντουίδα. Τζίπα σας φάγατε την αούλ. Καθιόλδες του χαζόστη. Με στράτης ασυντήθηλτσι σαν τσελικά βαλτσιβουγόστη. Κι αφού βγάζειν τα μάτια τον, πάρειν δεξ παντρευγότη. Αφήσεις με σκουμένη τη κοιλιά κι αλλού παζαρευγότη. Ουβούμαστε την αντπαντριγιά, πολύ καημένη γέρο. Είναι ζουρούσα, τι λέει, για πέμ κουμά τα ξέρω. Η παντριγιά είναι καλή, σαν δλεύς κι πέις παράδεις. Δυο μέρες εν πιάσεις δουλειά, αρχίζουν οι καυγάδες. Ο Αχίου είναι η παντριγιά, είναι καταψαπές. Καλόπισης, υπέτυχης. Κακόπισης, θα χαίς. Γι' αυτό πρέπει να ξετάξεις καλά, προτού αποφασίσεις. Το διαβόλου που θα ακολουθείς και πιθερά που θα πεις. Η γυναίκα χίλια χούγια να έχει, μπορείς ατσιμουρφώσεις. Η πιθυρά που τες δε σας, εξάν ατλισκουτώσεις. Τι τα θέλει βλοημένος θειός και τσπίτσι τσπαλιογρούνης. Τι βλέπουμε τις τσιπιάνσεις μας, οι λιγούρες και φορτούνες. Μόγλικανε πανάθημα. Τι λέεις εσύ, ρε γέρο. Έχεις καμιά ρξούλα μαζουμένη, να βρω καμιά να σφέρω. Έχω, έχω. Άιντε κι ο τπίτσι γιουθιός, καλά τα έχει μητρημένα. Η γυναίκα σαν δεν έχει το σπίτι, είναι όλο αραχνιασμένα. Όσοι απ' εσάς θυμίσουν στο φιγάρ μαζί να έρθουν, θα κάτσουν πάνω στον πύραυλο για να έρθουν να το δουν. Γι' αυτό σχολή θα κάνουμε. Να'ρτητε, να γραφτείτε. Θα θέλετε γελεύθερες, πύραυλ αν οδηγείτε. Το κόλπο είναι εύκολο. Ο χειρισμός απλός. Κάθισε πά στον πύραυλο και φεύγει μες τον αρχνός. Ο πύραυλος που έχουμε θα λείπει μες καρδιά σας. Τα γκμπιά σας αλλαγήξητε θα είναι μες στα μυριά σας. Καβάλα πά στον πύραυλο θα πάμε όλου ίσα και ύστερα πενιά μηνές θα ανέβουν μια μπαγερίσια.
Τα ψέματα τελειώσαν πια. Και αρχίζουν τα τραγούδια. Και στη ράπη του τραγούδ θα πάμε στα καμπούδια. Χρόν έξουνου γινόμαστε. Πάτσιν κουτσιριφτούμε. Του λίπου κουαντρίζουμε, έδιες θα τυπυρνούμε. Μεγάλος τόρος έγινε, το πύραυλο που ρίξαν. Του πέτσι λάζει η γηδιά βόλ, τα σκότια μας τα πρίξαν. Τι να τον κάνω του πύραυλο, αφού ήταν χαρτένιος. Να δείτε έναν που έχω εγώ. Είναι κυκριατένιος. Που τα σγυλίτκα ρε παιδιά, του πύραυλου του νύχα. Σκόντα πιτάξ, πολλές φορές. Και έκοφτα του βήχα. Σάσι τζακρίς, πουρία πιτάξ, αξιπηράεις την πουλα. Κι να γυρέψ τα γιάταχτερ αφάστηξη δρουγούλα. Άμα συγκτάγιου πύραυλος βρίσκησαι στα ουράνια κι παγιλτήξ κι κόπησαι θα ρίσ που σβιέεις απ' τα μπάλια. Πόσο φλάβησε. Αυτή ήταν η παράδοση από τα χρόνια της τουρκοκρατίας μέχρι και τη δεκαετία του 60. Στο κατόφυγι του 21ου αιώνα, το αγιασότικο καρναβάλι καλείται να χαράξει τη μελλοντική του πορεία, να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του, να τροποποιήσει το τελετουργικό του, προσαρμοζόμενο στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις, να εμπλουτιστεί παραπέρα σαν συλλογική, πνευματική, λαϊκή εκδήλωση, αλλά και να ξαναγίνει γνήσιο λαϊκό δρόμενο που να εκφράζει το αυθόρμητο, το πηγαίο κέφι, το ανεπιτίδευτο ξέσπασμα του λαού, να συμβάλλει στην πολιτιστική προβολή και παραπέρα ανάδειξη της Αγιάσου. Αυτό είναι καθήκον κοινό. Πρώτον, της πολιτείας που θα πρέπει να καθιερώσει την ετήσια χρηματοδότηση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, μιας και το αγιασότικο καρναβάλι είναι μοναδικό για την ιδιαιτερότητά του σε πανελλαδική κλίμακα και αποτελεί ανεπανάληπτο δείγμα της ντόπιας λαϊκής πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και παράδοσης. Δεύτερον, των τοπικών φορέων που πρέπει να συνεργαστούν δημιουργικά και να συνενώσουν τις δυνάμεις τους με τον καρναβαλικό σύλλογο για να στηρίξουν ουσιαστικά το έθιμο. Και τρίτον, φυσικά των ίδιων των αγιασωτών, αφού το καρναβάλι μας δεν είναι προνόμιο μονάχα κάποιων γραμματιζούμενων ή ειδικών, αλλά δημιούργημα του ίδιου του απλού, του ανώνυμου λαού, από το οποίο πηγάζει και στον οποίο απευθύνεται. Μετά από ένα τρίλεπτο διάλειμμα θα συνεχίσουμε. Κλείνοντας την εκδήλωσή μας, κρίνουμε απαραίτητο να θυμίσουμε στους παλιότερους και να δείξουμε στους νεότερους πώς ξεφάντωναν παλιά οι αγιασώτες. Σαν τέλειωναν πια οι παρελάσεις των ομάδων από τις γειτονιές και εκφωνούνταν οι σάτυρες των καρνάβαλων, το πανηγύρι συνεχίζονταν με το καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι στο κουλιτούκι,
με τη συνοδεία της μουσικής κομπανίας. Τα συνηθισμένα και πιο αντιπροσωπευτικά κομμάτια που χορεύονταν ήταν με τη σειρά ένας σιρτός μπάλος, ένας καρσιλαμάς, ένας ζεϊμπέκικο. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν φυσικά το τρίψιμο. Ας χαρούμε όλοι μαζί κάποιες από τις αγισμόνητες εκείνες στιγμές του παλιού καλού καιρού. Thank you.
κάνω τέτοιο νεύρο, αν Χριστού είναι το έργο. Ήταν η προσπάθειά μας, αυτό το αποτέλεσμα που σήμερα είδατε. Εάν σας ικανοποιήσαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προτού σας καληνυχτήσουμε, να κλείσουμε με ένα σιρτό, τα ξύλα. Αλλά να υποκληθούμε πρώτα στους θεατές. Να σας πούμε εκ μέρους του Καρναβαλικού Συλλόγου Αγιάσου ως Άτυρος ότι φέτος ο Δήμος Αγιάσου ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του την επιχορήγηση του Καρναβαλικού Συλλόγου με το ποσό του 1.000.000 δραχμών. Επίσης το Υπουργείο Αιγαίου ενέκρινε την επιχορήγηση του Καρναβαλικού Συλλόγου με το ποσό του 1.000.000 δραχμών. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε η συμπαράστασή τους αυτή, η υλική και η ηθική, να είναι μόνιμη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να εμπλουτίσουμε παραπέρα την παράδοση. Τέλος, ευχαριστούμε την Δημήτρης Καμαρός και Σία Όμικρον Έψιλον που μας έδωσε αυτή την υπέροχη λατέρνα για να διακοσμήσουμε το σκηνικό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για τη μαζική σας προσέλευση. Σας ευχόμαστε καλή αποκριά.
ευχές σας μπροστά.